Συναντηθήκαμε με τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος με αφορμή το νομοσχέδιο για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη που έχει δώσει στη δημοσιότητα η κυβέρνηση, να εκφράσουμε την ομόθυμη και ομόφωνη αντίθεσή μας σε αυτό το νομοσχέδιο, που είναι νομοσχέδιο ταφόπλακα σε ό,τι έχει απομείνει από το δικαίωμα του λαού μας στη δωρεάν υγεία, που χτυπάει τον πυρήνα του δημόσιου συστήματος υγείας, δηλαδή την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση. Σε ό,τι μας αφορά, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μην φτάσει καν στη Βουλή, στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, αλλά και εφόσον φτάσει από τη συζήτηση που θα γίνει, να μην ψηφιστεί. Και καλούμε όλο το λαό σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί είναι ένα νομοσχέδιο που πρώτα απ' όλα αφορά τους ασθενείς, το λαό, και σε δεύτερο τους υγειονομικούς, τους γιατρούς, το δημόσιο σύστημα υγείας. Θα ακολουθήσουν συναντήσεις σήμερα και με τα υπόλοιπα κόμματα, ακριβώς για να αναδείξουμε την αντίθεσή μας και τις συνέπειες και τις επιπτώσεις σε βάρος των ασθενών και των υγειονομικών.